Εμείς οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση στηρίζουμε τους εργαζόμενους που είναι στη ΔΙΑΛ. Θεωρούμε ότι είναι κομμάτι του Δήμου, διότι είναι δημοτική επιχείρηση του Δήμου, είναι συνάδελφοι. Πιστεύουμε ότι θα δώσουμε μία μάχη μέχρι το τέλος. Το νερό θα παραμείνει στους πολίτες, διότι είναι ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο το δικαιούνται μόνο οι πολίτες. Μέχρι σήμερα η διαχείριση γίνεται μέσω ΔΕΑ σε σχέση με αποχέτευση και ίδρυση που προσφέρουν παροχές στους πολίτες, και μέσα σε αυτά είναι τα έργα τα συγκεκριμένα που απαιτούνται σήμερα, η συντήρηση, καινούργια δίκτυα, βιολογικοί καθαρισμοί, όπου και εδώ στην Λέσβο με επιτυχία η δημοτική επιχείρηση τα έχει φέρει σε πέρας. Σήμερα λοιπόν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατεβάζει το νομοσχέδιο με αμφότερο σκοπό στο μέλλον να το ιδιωτικοποιήσει. Εμείς λέμε όχι, θα δώσουμε λοιπόν μια μάχη όλοι μαζί, το νερό να παραμείνει στους πολίτες σαν κοινωνικό αγαθό και όχι εμπορεύσιμο. Διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση ξεπουλάει τις υπηρεσίες τόσο του Δήμου όσο και των άλλων δημοτικών επιχειρήσεων, με σκοπό όλα να φτάσουν στους πολίτες και να υπάρχει το εύκολο κέρδος για αυτούς. Να μας πιστεύω, με τον αγώνα μόνο θα κρατήσουμε το νερό στους πολίτες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει σήμερα Δευτέρα 20 Μάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση ένα εγκληματικό νομοσχέδιο που βαθαίνει την πορεία εμπεριωματοποίησης και δυτικοποίησης του νερού. Με το νομοσχέδιο της μετατροπής της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και τη διεύρυνση των αντικειμένων της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, η κυβέρνηση προωθεί τη μεγαλύτερη επιχειρηματική δράση στο νερό κατά τα πρότυπα της ενέργειας των σιδηροδρόμων και άλλα. Η κυβέρνηση επιδιώκει την άρση των όποιων προστατευτικών μέτρων για να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι επενδύσεις και σε αυτόν το τόσο ευαίσθητο για την ίδια τη ζωή τομέα, με το κράτος να έχει ρόλο επόπτη και εγγυητή της επιχειρηματικής δράσης. Αυτή η πολιτική οδηγεί σε εκτόξευση των τιμολογίων του νερού στον αγροτικό τομέα, στην επιθετική προώθηση της εμπορευματικής λειτουργίας και της ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων ίδρευσης. Οι πιο χαρακτηριστικές αυτών των εξελίξεων ήταν και αυτές που είχε φέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικότερα με τη μεταφορά της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΔ στο υπερταμείο το 2016 και τη λεγόμενη οικία τιμολόγησης νερού το 2017. Αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης που εφαρμόστηκε και στους σιδηρόδρομους οδήγησε στραγωδία στα Τέμπη. Οι συνέπειες για το λαό θα είναι μεγάλες, αφού από τη μια θα χρυσοπληρώσει την αύξηση της τιμής του νερού και από την άλλη η ποιότητα του νερού και οι επιπτώσεις του στη δημόσια υγεία θα βρίσκονται πάντα υπό τα διαμόκλια σπάθη των επιχειρηματικών κερδών. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Διεκδικούμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, έξω οι εργολάβοι, κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο νερό και τη διαχείρισή του, φτηνό και ποιοτικό νερό, άμεση μείωση όλων των τιμολογίων, κυρίως σε ανέργους, χαμηλόμεστους, χαμηλοσυνταξιούχους. Καμία διακοπή νερού για χρέη σε εργατικές και λαϊκές οικογένειες. Καλημέρα σε όλες και όλους, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα. Λίγο πριν φύγουμε για τη Βουλή και για την πολιτική αναμέτρηση πάνω σε αυτό το τραγικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είμαι εδώ για να εκφράσω τη συμπαράστασή μας στους κινητοποιούμενους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΛ και να δηλώσω για μία ακόμη φορά, όπως και στην προηγούμενη κινητοποίησή τους, ότι ας πανηγυρίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο θέλει με αυτό το έγκλημα της ιδιωτικοποίησης του νερού, ας ψηφίσει με την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία σήμερα ή αύριο που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ό,τι και να ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά τις εκλογές, εφόσον δεν κάνουν πίσω και εφόσον ο ελληνικός λαός δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει στη χώρα δημοκρατική διακυβέρνηση, αυτό το νομοσχέδιο, ακόμη και ψηφισμένο, θα μείνει στα χαρτιά και θα αντικατασταθεί άμεσα από νομοσχέδιο το οποίο θα επαναφέρει το νερό υπό δημόσιο έλεγχο, γιατί το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό και όπου εφαρμόστηκαν ιδιωτικοποιήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, υπήρξε αποτυχία του μοντέλου αυτού και έφτασαν δήμοι σε ευρωπαϊκές πόλεις όπως στη Βιέννη ή σε κρατήδια της Γερμανίας να επανακρατικοποιήσουν το νερό μετά την αποτυχία του μοντέλου της ιδιωτικοποίησης. Από εμάς λοιπόν υπάρχει δημόσια δέσμευση στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα ότι και να περάσει αύριο με τις ψήφους πλειοψηφίας αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο, αμέσως μετά τις εκλογές το νερό θα ξαναγίνει
δημόσιο αγαθό υπό δημόσιο έλεγχο. Να είστε καλά και νίκη στην κινητοποίησή σας. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου τη σημερινή συγκέντρωση και την απεργία των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΛ. Είναι υπόθεση όλου του λεσβιακού λαού να δώσει τη μάχη για να προστατευτεί η δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε φθηνό, άφθονο και ποιοτικό νερό, όπως βέβαια και οι εργαζόμενοι να έχουν εξασφαλισμένες, μόνιμες, σταθερές σχέσεις εργασίας και όχι το έσχος των ελαστικά εργαζόμενων με τα μπλοκάκια και αυτά που είναι ήδη γνωστά δυστυχώς και στις δημοτικές υπηρεσίες ίδρευσης. Για το ΚΚΕ και στη Βουλή και με τη συμμετοχή τους στις συγκεντρώσεις και σήμερα έξω από τη Βουλή το απόγευμα την ώρα που θα συνεχίσει να συζητείται το νομοσχέδιο θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που ουσιαστικά συνεχίζει στο δρόμο της εμπορευματοποίησης και αυτού του αναγκαίου αγαθού του νερού ένα ακόμα από όλα αυτά που έχουν παραδοθεί τόσα χρόνια ακολουθώντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως το ΚΚΕ θα δώσει πραγματικά τη μάχη και δίνει τη μάχη για να μην είναι το νερό εμπόρευμα, για να παραμείνει κοινωνικό αγαθό, γιατί είναι υποκρισία να λέγεται σήμερα και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ ότι στηρίζουν τη λογική του να είναι το νερό κοινωνικό αγαθό, όταν ήταν οι ίδιοι το 2016 που παρέδωσαν στο υπερταμείο τις δύο μεγαλύτερες υπηρεσίες ίδρυψης, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ, εφάρμοσαν με την κοινή υπουργική απόφαση την πολιτική της τιμολόγησης του νερού, αυτά που ανοίγουν το δρόμο και σήμερα βέβαια η Νέα Δημοκρατία έρχεται να κάνει ένα ακόμα βήμα για να παραδώσει, για να προχωρήσει την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση. Άρα ο αγώνας των εργαζομένων πρέπει να στοχεύει στο να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, να μην παραδοθούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και αυτή η απαραίτητη τομή, η ευαίσθητη τομή του νερού, των διαχείρισης αποβλήτων κλπ. Αλλά πρέπει να δώσει και τη μάχη για να γίνει πραγματικά κοινωνικό αγαθό το νερό και όχι το εμπόρευμα και αυτό απαιτεί να πάει κόντρα και στην πολιτική που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση αλλά και στην πολιτική που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και που θα την ξαναεφαρμόσει γιατί είναι οι δεσμεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που τις ακολουθούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και είναι πραγματικά κούφια λόγια να ακούγονται ότι πρόκειται με αυτές τις πολιτικές να συγκρουστούν. Η διαχείριση των νερών πρέπει να είναι σε έναν κρατικό ενιαίο φορέα να παρέχεται φθηνά με ποιοτικά και με ασφάλεια στο λαό, να μην υπάρξει περιορισμός στην κατανάλωση. Υπάρχει δυνατότητα σήμερα να αξιοποιηθούν μέσα για να εξασφαλίζονται περισσότεροι υδάτινοι πόροι και σε κάθε περίπτωση και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν μόνιμη σταθερή εργασία με αξιοπρεπείς μισθούς σε αυτές τις υπηρεσίες ίδρευσης. Ευχαριστώ. Συναδέλφισες, συνάδελφοι, πολίτες της Λέσβου, σήμερα οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑ της Λέσβου απεργούν. Απεργούν όχι μόνο για τη δουλειά τους. Απεργούν να μείνουν τα κοινωνικά αγαθά όπως είναι το νερό και η αποχέτευση στα χέρια και στη διαχείριση της τοπικής κοινωνίας. Σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί με διαδικασίες σύντομες να περάσει ένα νομοσχέδιο έκτρωμα, ένα νομοσχέδιο απαράδεκτο, το οποίο οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση των νερών και της αποχέτευσης. Είναι στην ίδια κατεύθυνση, στις ίδιες ράγες που έχουν οδηγήσει και τα τρένα, που έχουν οδηγήσει τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τις συγκοινωνίες. Σε αυτές τις ράγες θέλει να βάλει και το κοινωνικό αγαθό που λέγεται νερό. Εμείς οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την ημέρα της συζήτησης του νομοσχεδίου μέχρι και σήμερα είμαστε στους δρόμους. Απεργούμε, αντιδρούμε, διεκδικούμε. Λέμε σήμερα ότι αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί. Πρέπει να αποσυρθεί γιατί το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση είναι ένα νομοσχέδιο που φωτογραφίζει και προωθεί συμφέροντα μακριά από τις ανάγκες
του λαού μας. Αλήθεια, μέχρι το, σε άρθρο το 94, αν θυμάμαι καλά, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό, μιλάει για διαχειριστική επάρκεια μέχρι τέλος το 24 και συνενώσεις. Ποια ΔΕΙΑ ή ποιος φορέας τέτοιος θα πάρει διαχειριστική επάρκεια όταν τα έσοδα είναι πολύ λιγότερα από την ενέργεια και χαρακτηριστικό παράδειγμα είμαστε εμείς. Μηνιαία κατανάλωση σε ενέργεια, βλέπετε ΔΕΗ, 920.000 ευρώ, έσοδα επί 12, έσοδα της ΔΕΙΑ 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση καμία τέτοια είδους εταιρεία να έχει διαχειριστική επάρκεια. Λένε ψέματα ότι και σε αυτές τις τροποποιήσεις που είπαν ότι δεν θα πειράξουν τις ΔΕΙΑ. Αλήθεια, όταν ο συντονισμός, ο έλεγχος περνάει μέσα από αυτή τη ΡΑΕ, τη μετονομαζόμενη τώρα σε ρυθμιστική αρχή ενέργειας αποβλήτων και ίδρευσης, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τιμολόγια φτηνά για το λαό όταν τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και με 100% αύξηση των τιμολογίων, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί καμιά τέτοιου είδους εταιρεία σε αυτές τις απαιτήσεις. Προσπαθεί η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο όλες τις αποφάσεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα, 5 τον αριθμό της κατά καιρούς από το Συμβούλιο Επικρατείας, να τις παραμερίσει φτιάχνοντας αυτό το έκτρωμα νομοσχέδιο. Ακόμα και οι διοικητικοί δικαστές σε ανακοίνωσή τους εχθές εκφράσαν την άποψη ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό και οδηγεί το λαό μας σε περιπέτειες. Ιδιωτικοποιεί έμεσα το νερό και την αποχέτευση. Ένα πείραμα που σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και πανευρωπαϊκή έχει εφαρμοστεί και έχει αποτύχει. Για παράδειγμα, το 99 ιδιωτικοποιήθηκε το νερό στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Το 2010 επέστρεψε υποκρατική διαχείριση. Οι επιχειρήσεις και εταιρείες που ιδιωτικοποιήθηκαν και μετά ξαναεπανήρθαν σε κρατικό ή δημοτικό έλεγχο, μέχρι σήμερα είναι 92 σε κρατικό έλεγχο πανευρωπαϊκά, 92 σε κρατικό έλεγχο και 237 σε περιφερειακό ή δημοτικό έλεγχο. Για ποια ψέματα προσπαθούν να πείσουν, ποιον πρέπει από εδώ και πέρα να πάρουμε υπόψη, ποιο η διαχείριση μακριά από την τοπική κοινωνία του αγαθού που λέγεται νερού και της αποχέτευσης θα οδηγήσει τον κόσμο σε πολύ δύσκολο δρόμο. Πιστεύουμε ότι αυτό που λέμε στο πανό μας ότι θα γίνει πραγματικότητα. Εμείς σαν εργαζόμενοι μέχρι σήμερα αποδείξαμε ότι μπαίνουμε μπροστά για να μην γίνουν όλα αυτά που σχεδιάζουν οι Ευρωπαίοι και η κυβέρνηση. Καλούμε όλο το λαό του νησιού μας να πάρει την υπόθεση του νερού στα χέρια του. Κανένας διψασμένος. Όλοι μαζί, ακόμα κι αν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, να μείνει στα χαρτιά.